Γίνονται πολλά τέτοια και φοβάσαι να κυκλοφορήσει πλέον στον δρόμο. Φόβος και τρόμος για φοιτήτριες αλλά και για κάθε νεαρή, κυρίως γυναίκα, έχουν γίνει στο Ρέθυμνο κάποιοι επιτίδιοι που δρούν μεμονωμένα και αρέσκονται να προκαλούν ανησυχία χτυπώντας θύρο τηλέφωνα, κουδούνια και πόρτες σπιτιών, ενώ κάποιοι από αυτούς προχωρούν ένα βήμα παραπέρα τρομοκρατώντας με ύβρις και απειλές τα θύματά τους. Προφανώς και να προσέχει κάθε κοπέλα, αλλά βέβαια δεν νομίζω πως θα ήμασταν εμείς που θα έπρεπε να προσέχουν, αλλά οι άνθρωποι αυτοί που τα κάνουν αυτά τα πράγματα να τους μαθαίνουν να φέρονται τελείως διαφορετικά. Οπωσδήποτε είναι κακό και ανεπίτρεπτο. Χθες το βράδυ ένα παρόμοιο περιστατικό με θύμα μια φοιτήτρια σημειώθηκε σε γειτονιά της πόλης. Νεαρός Αλβανός που χτυπούσε επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα το κουδούνι της κοπέλας επανήλθε μόλις νύχτωσε. Όμως αυτή τη φορά η μητέρα της φοιτήτριας και οι γείτονες τον αντιλήφθηκαν, ειδοποίησαν την αστυνομία και ο δράστης κατέληξε στα κρατητήρια και από εκεί στη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει παιδεία νομίζω εδώ στους ανθρώπους που το κάνουν αυτό. Δεν έχουν παιδεία, δεν έχουν δει ποτέ γυναίκα, βλέπουν μια ελκυστική γυναίκα στον δρόμο και νομίζουν θα την κατακτήσουν δικιά τους. Το συγκεκριμένο θέμα είναι λίγο διαφορετικό από το κομμάτι του ανθρωπισμού. Έχει να κάνει πιο πολύ με το σεξισμό, την πατριαρχία, τις έμφυλες βιαιότητες και πάει λέγοντας. Τις τελευταίες ημέρες όμως τέσσερα ακόμα διαφορετικά περιστατικά με θύματα εισάριθμες φοιτήτριες της Πανεπιστημίου Πόλης Γάλλου, που φαίνεται να μην συνδέονται μεταξύ τους, θορύβησαν πολίτες και αρχές. Από την πρώτη στιγμή που οι φοιτήτριες κατήγγειλαν τις επιθέσεις που δέχτηκαν, οι αστυνομικές αρχές του Ρεθύμνου ξεκίνησαν μια συντονισμένη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Εγώ ευτυχώς δεν μένω ισόγειο, οπότε δεν με αγχώνει αυτό σε κάτι. Ενώ δεν μπορούν να μπουν σε πολυκατοικία, κλειδώνουμε. Αλλά σίγουρα με αγχώνει γιατί να ασχοληθούν όσοι πρέπει να ασχοληθούν, να τους βρουν, ξέρω εγώ, όσους χτυπάνε πόρτες, πράγματα. Έχετε αισθανθεί φόβο? Ναι. Ναι. Αφού και σχολάω και αργά από τη δουλειά, γυρνάω μόνη μου σπίτι, οπότε... Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, πρόκειται για διαφορετικά άτομα με διαφορετικό τρόπο δράσης, που όμως έχουν καταφέρει να κάνουν μια ολόκληρη κοινωνία άνω κάτω, δυσφημώντας παράλληλα μια φιλήσυχη και ασφαλή πόλη όπως το Ρέθυμνο. Δεν αφήνεις εύκολα το παιδί σου εδώ πέρα να μείνει μόνο του. Είναι δύσκολα τα πράγματα για τους γονείς. Και στο σπίτι γενικότερα χτυπάνε, κουδούνια, φεύγουν, το κάνουν παντού. Μέχρι στιγμής, οι γειτονιές που έχουν μπει στο μάτι των θερμόαιμων νέων είναι κοντά στο Κουμπέ, στο Δημοτικό Κήπο, στη Σχολή Χωροφυλακής και στο κέντρο της πόλης.